Η υπόθεση με την επέλαση της πανδημίας του κορονοϊού δεν έχει τελειώσει, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το υγειονομικό μέρος, όσο και με τις συνέπειες που αφήνει πίσω, κυρίαρχα στην οικονομία. Και αυτό που ζητώ από τους συμπολίτες μας είναι να εξακολουθούν να τηρούν τα μέτρα προστασίας, ατομικής προστασίας, τις αποστάσεις, την αποφυγή του συγχρονισμού και όλα αυτά που προβλέπονται και τις οδηγίες που δίνει κάθε φορά το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ. Η αυτοδιοίκηση κινείται σε κάθε επίπεδο και ο Δήμος Τρίπολης έχει λάβει αποφάσεις στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων. Είχαμε πάρει απόφαση από το Φεβρουάριο ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο να μειώσουμε κατά 30% τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας τα χρήματα που πληρώνουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για να βάζουν τραπεζάκια στους πεζοδρόμους, στις πλατείες, στα πεζοδρόμια κλπ. Εμείς έχουμε απαλλάξει λοιπόν τους καταστηματάρχες από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων. Δεύτερο και πολύ σημαντικό, έχουμε απαλλάξει όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου από την κρίση του κορονοϊού. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν λειτουργούσαν, είτε πουλούσαν ρούχα είτε οτιδήποτε άλλο. Έχουμε απαλλάξει για τους μήνες της κρίσης, τους τρεις μήνες από τα δημοτικά τέλη. Αυτό είναι μια σημαντική, πιστεύω, ωφέλεια για όλα τα καταστήματα και για όλους τους επιχειρηματίες. Έχουμε απαλλάξει λοιπόν από τα δημοτικά τέλη. Επιπλέον, για μένα τα καταστήματα, τα δημοτικά, τα οποία νοικιάζει ο Δήμος σε επιχειρηματίες, για αυτούς που έκλεισαν τα μαγαζιά τους, δηλαδή που ήταν επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν αυτούς τους τρεις μήνες, τους απαλλάξαμε εντελώς από το ενοίκιο. Δεν θα πληρώσουν καθόλου ενοίκιο. Παρότι η απόφαση του Υπουργείου ήταν να γίνει μείωση 40% των ενοικίων, εμείς είπαμε μείωση 100%, δηλαδή δεν πληρώνουν καθόλου ενοίκιο, δεν πληρώνουν καθόλου ενοίκιο για τους μήνες που ήταν κλειστοί. Για τους υπόλοιπους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έκλεισαν, αλλά πλήττονται, μειώσαμε το ενοίκιο 30% στα δημοτικά καταστήματα. Σημαντικές είναι οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος Τρίπολης και σε ό,τι έχει να κάνει με τους χώρους που διατίθενται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Εμείς λοιπόν καλέσαμε και καλό και άλλη μια φορά τους επαγγελματίες όλους να έρθουν να καταθέσουν με το μηχανικό τους το αίτημα για να πάρουν χώρο παραπάνω από αυτό που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα μέχρι 100%. Εμείς έχουμε πει ότι θα δώσουμε 100% επιπλέον χώρο. Αν κάποιος δηλαδή είχε 20 τετραγωνικά, θα του δώσουμε άλλα 20 τετραγωνικά, ή αν είχε 50, θα του δώσουμε άλλα 50, για να μπορέσει το διπλάσιο χώρο να βάλει τα ίδια τραπέζια με αυτά που είχε στο μισό χώρο, έτσι ώστε τα τραπεζοκαθίσματα να είναι πιο αραιά, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Εδώ θέλω να πω ότι ζητούμε συνεργασία με τους επιχειρηματίες και τους καλώ να σεβαστούν και τους πολίτες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα, τότε υπάρχει προοπτική της μείωσης των δημοτικών τελών κατάληψης. Από το Δήμο Τρίπολης, όπως σημείωσε ο Κώστας Τζιούμης, ξεκινάει και μια καμπάνια από τους πολίτες για την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Είναι αυτή η μερίδα που διοργανώνουμε με τις εταιρείες startup, έτσι ώστε να μπορέσουν νέοι άνθρωποι από την περιοχή μας να ακούσουν συμβουλές από ανθρώπους επιτυχημένους στον κλάδο των επιχειρήσεων ή να βοηθηθούν από αυτούς για να μπορέσουν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις. Επιπλέον κάνουμε μια καμπάνια και θα το πω και άλλη μια φορά τώρα, αλλά το έχουμε βγάλει και αφίσεις και το έχουμε πει παντού. Θα καλέσω τους συμπολίτες μας να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις, δηλαδή να αγοράζουμε όλοι προϊόντα από τοπικές επιχειρήσεις.